Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλουμε σήμερα να μας μιλήσετε για αυτό που μας υποσχεθήκατε, για τις θεωρίες συνωμοσίας. Μάλιστα. Γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσο appealing, είναι τόσο ελκυστικές προς κάποιους ανθρώπους, ποιο είναι το προφίλ των συνωμοσιολόγων και πώς τους αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δηλαδή από την προηγούμενη Αριστοτρίτη ξεκίνησε να μας λες κάποια πράγματα, συνεχίζουμε από εκεί. Ναι. Ξεκίνησα να σας λέω από το βράδυ του Σαββάτου με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε στο live. Λοιπόν, στο πρώτο live της καραντίνας. Στο live. Αυτό πιάνοντας την τελευταία μου φράση από, από την προηγούμενη Αριστοτρίτη, θέλω να πω ότι η βιωματική μου εμπειρία με ανθρώπους που πιστεύω στις συνωμοσιολογίες θέλω να καταθέσω, γιατί σίγουρα δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου όλη την πληθώρα των μελετών που ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Οπότε για αρχή θα ήθελα να αναφερθώ στη βιωματική μου εμπειρία και στον τρόπο που εγώ τους αντιμετωπίζω ή αυτό που βλέπω ότι χωλαίνει την ψυχοθεραπευτική μας σχέση. Και από εκεί και πέρα, εάν δούμε ότι το θέμα ενδιαφέρει και τον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε και άλλα vlogs που να αναφερόμαστε και σε πιο επιστημονικά δεδομένα με βάση την έρευνα πια. Λοιπόν, άρα, εγώ αυτά που βλέπω μέσα από τους πελάτες που τέλος πάντων έχουμε τη διαζώσεις επικοινωνία, αλλά και μέσα από τις τηλεσυνεδρίες, βλέπω ότι ο κόσμος που πιστεύει στις συνωμοσίες είναι πιο φοβισμένος, πιο απογοητευμένος, πιο αφημένος στη μοίρα του. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς είναι σαν να παίρνουν ευχαρίστηση από το ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα και να δίνουν και μία έτσι ελαφρυντικά στον εαυτό τους ότι δεν βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, άρα και εγώ δεν θα ψάξω να γίνω καλύτερος, δεν θα ψάξω για δουλειά, δεν θα οριμάσω, δεν θα κάνω πράγματα γιατί δεν βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, μετά πιάνονται από διάφορες φράσεις, από διάφορα πράγματα που μπορούν να βρουν για να πιστοποιήσουν ότι αυτά που πιστεύουν γίνεται, χάνουν εντελώς την κριτική τους ικανότητα. Δηλαδή μπαίνουν σε μια λέλαπα παραλογισμών, ο οποίος ένας παραλογισμός είναι σαν να κάνει, όπως λέμε, υπερσκέψεις, το overthinking, σαν να γίνεται υπερπαραλογισμός. Δηλαδή γίνεται μια φούσκα παραλογισμών και όταν προσπαθήσεις να το συζητήσεις και να αρχίσεις να σκάς έναν τα μπαλόνια των παράλογων σκέψεων τους, εκνευρίζονται και σου προσάπτουν διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή μπορεί να σου πούν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν πιστεύεις, ξέρω εγώ, στο έθνος, δεν πιστεύεις ότι είμαστε οι εκλεκτοί του λαού, δεν πιστεύεις το ένα, δεν πιστεύεις το άλλον, δεν καταλαβαίνεις, είσαι χαζή, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται, εγώ είμαι πολύ μπροστά, εγώ είμαι πολύ έτσι, εγώ είμαι πολύ αλλιώς. Δηλαδή θυμώνουν και αρχίζουν να σε κατηγορούν επειδή δεν συμφωνείς με τα λεγόμενα τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο δείγμα ότι δεν μπορείς καταρχήν να κάνεις επικοινωνία μαζί τους. Γιατί οποιαδήποτε επικοινωνία αρχίζει να εκτροχιάζεται επειδή νιώθουν ότι το οικοδόμημα αυτό που έχουν χτίσει στο μυαλό τους και έχουν φροντίσει τόσο πολύ να το χτίσουν, αρχίζει να σκάει σαν φούσκα. Και τι θα κάνουν αυτοί μετά, άμα χαθεί όλο αυτό το οικοδόμημα? Γιατί παγαίνομαι χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση. Τι θα κάνουμε χωρίς θεωρίες συνωμοσίας? Ακριβώς. Και εδώ επικαιρός ο Καβάφης. Λοιπόν, και είναι πραγματικά, πολλές φορές όταν μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους, εγώ αισθάνομαι ότι το ένα μετά το άλλον, τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αυτοκτονούν. Δηλαδή είναι σαν να πέφτουν σε έναν γκαιάδα. Τα νιώθω δηλαδή. Μπορούσες να είσαι πιο περιγραφική. Ναι.
δύσκολοι συνομιλητές. Ελένα, σου πω, έναν σύμπλεγμα αγκατοτερότητος ή έναν αίσθημα μειονεξίας ενός ανθρώπου θα μπορούσε να συνηγορήσει στο να είναι πιο εύκολα πιστευτές γι' αυτόν οι θεωρίες συνωμοσίας, επειδή του δίνουν μια παντοδυναμία γνώσης εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών. Είναι συνοθήλευμα πολλών διαταραχών. Είναι συνοθήλευμα χαμηλής αυτοεκτίμησης, συνδρόμου κατωτερότητας, συνδρόμου ανωτερότητας, ψεύτου ανωτερότητας, απουσίας κριτικής σκέψης εντελώς, αντίληψης των πραγμάτων, αντίληψη περιεχομένου, αντίληψη γενικότερα του τι συμβαίνει, μια πιο σφαιρική γνώμη, άνθρωποι που δεν έχουν, δεν είναι ανοιχτό μυαλί, που είναι πολύ κλειστό μυαλί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία τάση να καταστροφολογούν, άνθρωποι που είναι αγχώδεις, άνθρωποι που γενικότερα δεν είναι ενεργοί στη ζωή τους, δεν είναι δυναμικοί στη ζωή τους, αργόσχολοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να κατακρίνουν εύκολα και να είναι αρνητικοί και τοξικοί ως προς τους άλλους, και άνθρωποι γενικότερα που αισθάνονται ότι αυτοί είναι και κανένας άλλος στον κόσμο. Υπάρχει και ένα αίσθημα κυριότητος. Ακριβώς. Ότι εγώ που έχω μπει στο τάδε γκρουπάκι στο Facebook, εγώ που έχω διαβάσει την τάδε αλυσίδα email, η οποία έχει υποσχεθεί ότι θα μου ανοίξει τα μάτια και θα μου δώσει την ανώτερη γνώση που ούτε οι επιστήμονες δεν την κατέχουν, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα, που μπορεί να είσαι ψυχολόγος, που μπορεί να είσαι στατιστικολόγος, που μπορεί να είσαι ιατρός, που μπορεί να είσαι βιολόγος, που μπορεί να έχεις σπουδάσει γεωπολιτική, που μπορεί να έχεις σπουδάσει διεθνείς σχέσεις. Εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Και μιλάμε και για πράγματα τα οποία και γνώσεις ειδικές να μην έχεις. Άμα κάτσεις να τα δεις με την απλή λογική, μιλούμε για αντικρουόμενες θεωρίες συνωμοσίας τις οποίες πιστεύει το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή μια θεωρία συνωμοσίας που πιστεύει αντικρούει την άλλη. Αλλά πιστεύει και στις δύο, επειδή και οι δύο προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Και η μία υποάζει άλλες και άλλες και άλλες και γίνεται στο τέλος, δηλαδή πραγματικά κάποιοι, έχω την αίσθηση ότι αν δεν ζούσαμε σε αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα και πήγαινα σε κάποιον ψυχίατρο και έλεγαν αυτά που λένε, σίγουρα θα έπαιρνα ψυχοφαρμακευτική υποστήριξη. Τώρα το συζητώ αυτόν γιατί... Εννοείς ότι θα διαγνώσκονταν με ψυχώσεις, με έλλειψη, ναι. Έλλειψη σύνδεσης με την πραγματικότητα, ότι έχω ψευδεστήσεις και παρεστήσεις. Ναι, ακριβώς. Ναι, πες το, γιατί τα ψυχοφάρμακα, με τον όρο ψυχοφάρμακα μπορούμε να περικλείονται στα ψυχοφάρμακα και όχι, τα ψυχοφάρμακα. Εννοείς αδιαγνώσκονται με ψυχώσεις συγκεκριμένες. Με ψυχώσεις, ναι. Ναι. Αυτόν εννοούσα, απλά δεν το ολοκλήρωσα. Πραγματικά με ψυχοφαρμακολογία. Αντιψυχωτικά φάρμακα. Ναι, αντιψυχωτικά. Ακριβώς για τον λόγο ότι η μία γεννά άλλα πράγματα και αρχίζουν πλέον να νιώθουν παρεστήσεις και ψευδεστήσεις. Και ό,τι φαινόμενο υπάρχει να το ερμηνεύουν με βάση τη συνωμοσιολογία την οποία πιστεύουν. Την απλά οποία έχουν εγκολπωθεί, ναι. Γιατί μπήκαν σε έναν group στο Facebook, μπήκαν σε μια ιστοσελίδα αμφιβόλου προέλευσης, διάβασαν ένα μάτσο βλακίες, πράγματα τα οποία είναι αστήριχτα επιστημονικά και δεν μπορούν να αποδειχθούν, το οποίο όμως είναι γραμμένα με έναν απλοϊκό τρόπο και έναν λαϊκιστικό τρόπο και τους έχουν δώσει αυτοί που τους τα ταΐζουν και τους τα ποτίζουν και την αίσθηση ότι είσαι στην εκλεχτή που γνωρίζετε την αλήθεια. Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος δεν τη γνωρίζει. Ξυπνάτε, αφυπνιστείτε, αφυπνίστε και όλον τον κόσμο. Ο λόγος που λέω ότι αν δεν το κάναν μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα και το κάναν σε άλλη φάση, το λέω γιατί εγώ ρίχνω ευθύνες στους ανθρώπους που είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν κοινό από πίσω τους, τέλος πάντων, οι οποίοι χωρίς να αναλογιστούν την ευθύνη τους,
εκφράζουν δημόσια την άποψη τους, η οποία δεν είναι εμπεριστατωμένη και δεν είναι... Είναι ελάχιστη αυτή όμως, Στονίκη. Είναι ελάχιστη. Για παράδειγμα, ένας πολύ γνωστός συνωμοσιολόγος, ο οποίος αυτή τη στιγμή διώκεται ποινικά, έλεγε πως ήταν γιατρός, πως ήταν διδάκτορας της ιατρικής και τελικά δεν είχε τίποτα, ψεύτηκα τα ψυχή, τα πτυχία του. Και τον αποκάλυψαν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μελετούν αυτά τα hoaxes, αυτές τις απάτες. Και έχει φανεί ότι αυτός ο οποίος παρουσιάζονταν ο Δόκτωρ Τάδε, που είναι γιατρός και επιστήμονας, είχε ψεύτικα πτυχία. Δεν ήταν γιατρός. Δεν μιλάω μόνο για επιστήμονες, μιλάω και για άλλες, και για άλλους ανθρώπους. Μιλάω και για παπάδες, για παράδειγμα, για κανένα Μητροπολίτη, για παράδειγμα, μου λέει βλακίες. Μιλάω, ναι, μιλάω και για αυτούς. Μιλάω και για αυτούς, ναι. Πέστα. Όχι ότι όλοι οι παπάδες και όλοι οι Μητροπολίτες είναι βλακίες. Οι οποίοι μπορεί, να, αν αναλογιστούν το τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν σε ανθρώπους που είτε έχουν χαμηλή κρίση, είτε έχουν μια νοριακή νοημοσύνη, είτε έχουν κάποια οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή τους και πιο εύκολα πιστεύουν τέτοια πράγματα, θα ήταν μεγάλη ενοχή που θα ένιωθαν γι' αυτό. Δεν νομίζω να μπορούν να νιώσουν ενοχή συγκεκριμένων πρόσωπων που έρχεται στο μυαλό, γιατί μιλάμε για παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης, η οποία συνηγορεί και με την αδιαγνωσία συγκεκριμένων διαταραχών προσωπικότητας. Εντάξει, γιατί κάποιος ο οποίος είναι ζωή και θέλει να λέγεται Άγιος και περηφανεύεται ότι γνώριζε Αγίους και του έχουν μπει Άγιοι σημαντικά πράγματα που θα μας τα πει τώρα και αυτό, μοιάζει, θεραπευτική υπόθεση κάνω, μοιάζει με κάποιον που έχει το λιγότερο ναρκισισμό, το λιγότερο. Και να μην πω και για αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, γιατί όταν κάνεις εις γνώσεις σου πράγματα τα οποία προκαλούν κοινωνικές αναταραχές, μόνο αντικοινωνική μπορεί να θεωρηθεί αυτή η συμπεριφορά και όχι φυσιολογική. Πώς αντιμετωπίζουμε τους συνωμοσιολόγους στο περιβάλλον μας? Γιατί έγραψε μια φίλη προχθές, μπορεί λέει είναι κάποια, μια γνωστή μου για παράδειγμα, μου στέλνει συνέχεια links να διαβάσω την τάδε θεωρία συνωμοσίας, την τάδε θεωρία συνωμοσίας, ή να μου μιλάει συνέχεια για αυτά τα πράγματα, να επιμένει να κάνει συζήτηση. Πώς αντιμετωπίζουμε αν τους έχουμε στην οικογένεια μας, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο εργασιακό? Εγώ έχω δύο τακτικές. Η πρώτη τακτική είναι ότι προσπαθώ να εγώ τους... Εγώ βάζω αλλού εμέρα στα εγκάβματα μου. Τι βάζουμε στους... να αντιταχθώ στα επιχειρήματα τους. Με επιστημονική τεκμηρίωση πάντα. Μπαίνεις στη διαδικασία όμως. Έχει νόημα. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που είναι του στενού μου περιβάλλοντος ή κάποιος ο οποίος είναι πελάτης μου και που θέλω να βοηθήσω... Μπορεί να το κάνω αυτό, ναι. Και μόνο γιατί θέλω να βοηθήσω. Αν δω όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αυτό το πράγμα να βρει έδαφος, τότε το δεύτερο πράγμα που κάνω είναι αγνόηση και δεν συζητώ καθόλου. Τον αφήνω να λέει τα δικά του και εγώ απλά δεν συμμετέχω στη συζήτηση. Μπορούμε να ζητήσω να μας τα λένε? Αν είναι άτομα τα οποία δεν έχουμε τόση συχνή επαφή μαζί τους ή μπορούμε για ένα διάστημα να μην έχουμε τόσο συχνή επαφή μαζί τους, ναι. Μπορούμε να ζητήσουμε από ένα κοντινό μας πρόσωπο, το οποίο συνέχεια να παράγει θεωρίες συνωμοσίας, να πούμε ξέρεις, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά δεν θέλω να συζητούμε θεωρίες συνωμοσίας, δεν θέλω να μου λες τίποτα από αυτό. Αν θες να είμαστε φίλοι, αν θες να έχουμε καλή σχέση, κράτα τα για τον εαυτό σου, θα κρατήσω και εγώ για τον εαυτό μου τις γνώμες που έχω, που επιλέγω για παράδειγμα να ακολουθώ τα ευρήματα της επιστήμης και όχι τις θεωρίες της συνωμοσίας. Δεν θέλω να μου τα αναφέρεις. Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι γίνεται όταν του λες του άλλου και κάνεις συμφωνία να μην τα αναφέρει και έρχεται και σου τα αναφέρει? Κόβεις κάθε σχέση μαζί του. Αν είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Αν είναι ο άντρας σου, θα πρέπει να αναρωτηθείς πώς έγινε και δεν. Δηλαδή, συγγνώμη, φαντάσου τώρα ένα ζευγάρι. Πρόσεξε. Εγώ είμαι ελεύθερη δικαιωμένη, λέω ό,τι θέλω. Εσύ, πρόσεξε. Λοιπόν, που πιστεύει σε συνωμοσιολογίες που εσύ τις ακούς και σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, σε πόσα άλλα πράγματα μπορείτε να διαφωνείτε, αν σε αυτό το θέμα διαφωνείτε? Και μιλάω, πρόσεξε, μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι τις πιστεύουν, τις ψάχνουν.
Να σου πω για μια περίπτωση, μπορεί κάποιος να είναι κρυφός συνωμοσιολόγος. Να ξέρει ότι αν μάθει η γυναίκα του ότι πιστεύει σε θεωρίες της συνωμοσίας να τον απορρίψει και να είναι κρυφός συνωμοσιολόγος και μετά να βγει στην επιφάνεια ότι ήταν συνωμοσιολόγος. Αυτή η ιστορία διάβαζα, λέει, το 2016, δεν ξέρω εγώ πόσα ζευγάρια χώρισαν όταν οι γυναίκες ανακάλυψαν πως ο άντρας τους είχε ψηφίσει το Τραμπ. Οι άντρες ότι η γυναίκα τους είχε ψηφίσει το Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, θα το πούμε εδώ, έχω αναρτήσει και στην κοινότητα ένα link από το psychology.gr, psychologynow.gr, το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο της Μέρις Τραμπ, της ανιψιάς του, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο πάνω στη ψυχοπαθολογία όλης της οικογένειας και αναφέρεται και σε αυτό. Ο οποίος, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο, 27 ειδικών ψυχικής υγείας, οι οποίοι γράφουν τις απόψεις τους για την δημόσια συμπεριφορά του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία συνηγορεί η συμπεριφορά του στην ύπαρξη ενός, δύο, τριών ή περισσότερων διαταραχών προσωπικότητας σε αυτό το πρόσωπο και την επικινδυνότητά του. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, έπαιξε ρόλο στο να πει ο άλλος, «Γουάου, με αυτός υποστηρίζει ή αυτή υποστηρίζει αυτόν τον άνθρωπο που είναι ξεκάθαρα κακοποιητικός». Κακοποιητικός προς τον λαό, κακοποιητικός προς τους δημοσιογράφους, κακοποιητικός προς τους ανθρώπους γύρω του. Αλλά μπορεί κάποιος να είναι δημοσιολόγος και να μην το λέει. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται από τις συνωμοσίες, αλλά δεν είναι σίγουροι για το εάν ισχύουν ή όχι. Αλλά το συζητούν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πορωμένοι και πραγματικά πάρα πολύ έντονοι και πάρα πολύ ισχυρογνώμονες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή εξαρτάται σε ποιαν κατηγορία ανήκει. Εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν από κάποιον που σέβονταν ή από κάποιον που ακολουθούσαν κάποια πράγματα, επηρεάστηκαν, σαν φερέφωνα συζητούν τη γνώμη του εκείνου, αλλά όταν τους συζητήσεις, κάποια στιγμή αρχίζουν τα αποσιωπητικά. Δεν μπορούν να σου μιλήσουν, δεν μπορούν να σου πούν και ξεκινούν να αναρωτιούνται. Μπορεί να γυρνάνε πίσω, αλλά βλέπεις τους ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να τους το συνεχίσουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι το πιστεύουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους και είναι έντονοι. Και είναι έτοιμοι να κάνουν και καυγά και να πιαστούν και στα χέρια. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον με ποιους ανθρώπους ταυτίζονται κάποιοι. Δηλαδή αν ταυτίζεσαι με ένα πρόσωπο το οποίο είναι στη μέση θεωρίας συνωμοσίας. Όπως ένας ηγέτης μιας χώρας ο οποίος λειτουργεί με έναν τρόπο δυνάτη δικτατορικό. Έχουμε και σε γείτονες χώρες παραδείγματα. Αν βλέπεις έναν άνθρωπο που ταυτίζεται με έναν αρχηγό κράτους, ο οποίος λειτουργεί με ένα δικτατορικό τρόπο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εκείνον τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος ο οποίος να φαίνεται ταπεινός, να είναι να φαίνεται τέλος πάντων ταπεινός, χαμηλών τόνων και ήσυχος άνθρωπος και έρχεται σου λέει εγώ υποστηρίζω τον τάδι, ο οποίος λειτουργεί δικτατορικά. Όλοι μπορούμε να σκεφτούμε στις γείτονες χώρες ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Και έχει εξακριβωθεί, επικυρωθεί η επικίνδυνοτητά τους. Τι θα σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο? Κοίταξε να δεις, εξαρτάται όταν το συζητάς, τι σου λέει για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ότι δεν πιστεύω αυτό που λέει, αλλά οικονομικά, ας πούμε, έχει ένα μοντέλο το οποίο τέλος πάντων με συμφέρει. Τι με νοιάζει εμένα τι λέει για εκείνον και για εκείνον, έτσι, και αλλιώς εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά οικονομικά είπε εκείνο, ψήφισε τον τάδε νόμο και τον τάδε νόμο και τον τάδε νόμο, με συμφέρει. Οπότε, γιατί να μην το ψήφισε. Αν κάποιος λέει είναι πολύ μάγκας αυτός. Κατάλαβες τι εννοώ. Δυναμικός που είναι, τι μάγκας είναι, δεν τον νοιάζει τίποτα. Για παράδειγμα, δεν τον νοιάζει τι γίνεται στη διεθνή σφαίρα. Οι άλλες οι χώρες μπορεί να κάθονται να συζητούν, να βρούμε μαζί λύσεις για το περιβαλλοντικό. Αυτός φεύγει από τη συζήτηση, δεν τον νοιάζει, τι σπουδαίος. Δηλαδή, τη συμπεριφορά του ΣΑΗ να τη θαυμάζουν, τη συμπεριφορά του ΣΑΗ. Αν το λογίσει έτσι, τότε ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό σου λέω συζητούμε με τον άλλον, να δούμε για ποιο λόγο.
Και εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να ψηφίσω κάποιον που δεν μου αρέσουν οι απόψεις του, οι ευρείες απόψεις, γιατί δεν βρήκα, γιατί ψήφισα τον καλύτερο από τους χειρότερους. Μπορεί μου τι λες, κάθε φορά πάνε να ψηφίσουμε, γκλέμε. Ναι, αυτό λέω. Λέω κάθε φορά. Τον καλύτερο από τους χειρότερους. Έτσι αυτό γίνεται. Οπότε τι να κάνω. Κάθε φορά, εγώ προσωπικά κάθε φορά που να ψηφίσω, κλαίω. Μου φεύγουν δάκρυα. Σοβαρά, γιατί λέω τώρα τι καλούμε να επιλέξω. Καλούμε να επιλέξω μεταξύ ανθρώπων που δεν θα ήθελα να είναι κανείς εκεί. Από την άλλη όμως, εντάξει, μεγάλη συζήτηση τούτη. Κατά τη γνώμη μου, εμένα θα έπρεπε η λευκή ψήφος να μετρούσε και αν οι εκλογές είχαν αποχύνει η λευκή ψήφο από έναν ποσοστό και πάνω να ξαναγίνονται, ώστε να αναγκάζονται. Δεν τους συμφέρει, μάνα μου, άμα το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν τους συμφέρει. Μα το θέμα δεν είναι τι μας βοηθά εμάς για να λεγόμαστε δημοκρατικοί. Εννοώ τι θα μου άρεσε, τι θα θεωρούσα. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζω, γιατί δεν μετράει η λευκή ψήφος. Οπότε λέω, κάθε φορά πάμε να ψηφίσουμε, έχουμε επιλογές και λέω ποιο είναι το λιγότερο επικίνδυνο. Ποια είναι η λιγότερο επικίνδυνη επιλογή, όχι η καλύτερη. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τη λέξη καλύτερη, γιατί ο καλύτερος είναι πιο καλός μεταξύ καλών. Θα πεις η λιγότερο επικίνδυνη επιλογή. Ναι, γι' αυτό και στο live που είχαμε κάνει πριν 2 εβδομάδες το Σάββατο είχα θυμώσει, γιατί εγώ δεν είχα μιλήσει σε καμία περίπτωση υπέρ οποιοδήποτε άλλου. Είπα ο συγκεκριμένος, ο οποίος αποδεδειγμένα είναι αυτή η περίπτωση, καλύτερα που δεν βγήκε. Αυτό είπα. Δεν είπα. Είπα δεν γνωρίζω τα πολιτικά και ούτε θέλω να τα μάθω. Αλλά θεωρώ ότι ως πολίτες οφείλουμε να κάνουμε την λιγότερο βλαβερή επιλογή, εφόσον δεν μας δίνεται κάτι άλλο στο χέρι μας να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά περί θεωριός συνωμοσίας. Επιφυλάσσομαι ωστόσο ότι θα ψάξω σε επιστημονικές πλατφόρμες και θα αναζητήσω άρθρα από ξένες έτσι, πλατφόρμες για να δω τι συζητούν επιστημονικά πάνω στα θέματα της συνωμοσιολογίας και αν υπάρχει κάποια που να συνδέει την περίοδο της πανδημίας που βιώνουμε τώρα με συνωμοσίες. Θα το επιφυλάσσουμε να το... Ήταν εκτός προγραμματισμού. Ναι, ήταν εκτός προγραμματισμού. Η οποία προέκυψε γιατί πραγματικά είδαμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που τον ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Θα το αναζητήσω και σε επόμενο blog θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά.